ο χωροταξικός σχεδιασμός και αυτά που προβλέπονται στο νέο νομοσχέδιο, όπως και των προηγούμενων κυβερνήσεων, εξυπηρετεί την αναρχία στη χρήση γης. Εξυπηρετεί την αναρχία στον τρόπο οργάνωση συνολικά του κοινωνικού χώρου. Και μην το αρνηθείτε. Αυτό. Είστε υπέρ του εκτός σχεδίου δόμησης, κύριοι της κυβέρνησης. Είστε υπέρ του εκτός σχεδίου δόμησης, γιατί ακριβώς επιτρέπετε και μάλιστα δίνετε και μπόνους επιπλέον συντελεστή δόμησης στα σύνθετα τουριστικά καταλήμματα, δηλαδή στους επιχειρηματικούς ομίλους, που θα συγκεντρώσουν τη γη αυτών που έχουν μικρά αγροτεμάχια. Άρα λοιπόν, συγκεντρώνετε τη γη στα χέρια λίγων και τους επιβραβεύετε για να μπορούν να προχωρήσουν στην εκτός σχεδίου δόμησης. Είσαστε υπέρμαχοι της αναρχίας στη χωροθέτηση. Και όχι μόνο εσείς, και προηγούμενες κυβερνήσεις. Η εικόνα η οποία παρουσιάζεται με τα αιωλικά πάρκα σπαρμένα σε χώρες όπου υπάρχει υψηλό φορτίο ανέμου είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Καταστρέφονται ορεινοί όγκοι, καταστρέφονται δασικές εκτάσεις, υπάρχει πληθώρα αιωλικών πάρκων σε ορισμένα σημεία υπερσυγκέντρωση. Μόνο και μόνο για ποιο σκοπό? Γιατί εκεί θα έχουν μεγαλύτερο κέρδος, μεγαλύτερη απόδοση και μεγαλύτερο κέρδος. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι είναι υπεύθυνα για την αλλίωση του περιβάλλοντος. Είναι υπεύθυνα για την αλλίωση της φυσικής απορροής των υδάτινων πόρων και δημιουργούν πλημμυρικά φαινόμενα. Το παράδειγμα της Αγίας Εφημείας στην Κεφαλονιά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε το αιωλικό πάρκο, κάθε χρόνο πνίγεται. Κάθε χρόνο, γιατί αλλάξε η διευθέτηση των υδατορρεμάτων. Όπως είχε διαμορφωθεί από τη φύση. Τώρα γίνανε άλλα. Και πέφτουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές. Είσαστε υπέρ της αναρχίας, της χωροθέτησης των τουριστικών καταλήμματων και άλλων επιχειρηματικών δραστηριότητων με βάση το τι συμφέρει τους επενδυτές. Τι συμφέρει τα επιχειρηματικά σχέδια. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως έχει δίκιο ο κύριος Υπουργός που είπε και χθες ότι το δικό μας χωροταξικό κάνει ένα βήμα παραπέρα στην διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων και στην προσαρμογή των χρήσεων γης σε αυτά τα σχέδια. Έχετε δίκιο σε αυτό. Αλλά αυτό έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση και τα προηγούμενα κόμματα. Μέχρι και ειδικό χωροταξικό έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στρατηγικού χαρακτήρα επενδύσεις. Εσείς πάτε ένα βήμα παραπέρα προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό λέμε είμαστε απέναντί σας. Γιατί το χωροταξικό σχεδιασμό τον οποίο κάνετε, το πολεοδομικό σχεδιασμό που κάνετε, υποτάσσεται στις ανάγκες της ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας και των επιχειρηματικών ομίλων. Και όχι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αυτές οι δύο έννοιες είναι ασύμβατες. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν, κύριε Υπουργέ. Και υπάρχει πληθώρα παραδειγμάτων που επιβεβαιώνει αυτό. Για να δούμε λοιπόν τι κάνετε πιο συγκεκριμένα. Συγκεντρώνετε τη γη. Και όχι μόνο τη συγκεντρώνετε τη γη σε λίγα χέρια, αλλά αλλάζετε και τις χρήσεις γης. Με αποτέλεσμα να καταστρέφονται παραγωγικές δυνατότητες. Για να αναπτύσσονται άλλες παραγωγικές δυνατότητες. Καταστρέφεται παραγωγικές δυνατότητες που υπάρχουν στη χώρα μας και οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν λαϊκές ανάγκες εφόσον αξιοποιώσονται. Δεύτερον, παραχωρείται δημόσιες εκτάσεις στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για την εκμετάλλευση και την κερδοφορία τους, τους ορεινούς όγκους, τις δασικές εκτάσεις, τις ακτές και τον αιγιαλό. Με βάση το τι συμφέρει το μεγάλο κεφάλαιο. Τρίτον, καταστρέφεται το περιβάλλον. Παρότι λέτε ότι είσαστε υπέρ της πράσινης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και υπάρχουν περιπτώσεις που καταστρέφεται το περιβάλλον και σε άλλες που προσαρμόζεται το περιβάλλον στα συμφέροντα, στους σχεδιασμούς των τουριστικών επιχειρήσεων και του τουριστικού γενικότερα πακέτου. Και τέταρτο στοιχείο είναι σε βάρος της ικανοποίησης των αλλαϊκών αναγκών όσον αφορά την δόμηση.
και την οργάνωση του κοινωνικού χώρου συνολικότερα. Ελεύθερη χώρη. Για το λαό, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πήρατε κάποια πρωτοβουλία. Αυτό το οποίο παίρνετε και είπατε είναι ότι δεσμευμένοι χώροι για πάνω από 8 χρόνια δέσμευσης θα αποχαρακτηρίζονται. Εφόσον οι δήμαρχοι δεν έχουν λεφτά να τους αποζημιώσουν. Αντί εσείς ως κυβέρνηση και ως κράτος που περικόπτεται τη χρηματοδότηση των Δήμων ή που οι Δήμοι κατευθύνουν διαφορετικά σε άλλες προτεραιότητες, στις αναπλάσεις για παράδειγμα, κατευθύνουν τα χρήματα και όχι στη δημιουργία ελεύθερων χώρων. Να βάλει το ζήτημα ότι εδώ πέρα πρέπει να διαμορφωθούν οι ελεύθεροι χώροι, οι κοινόχρηστοι χώροι, για να μπορέσει να βελτιωθεί το επίπεδο ζωής των πιο υποβαθμισμένων λαϊκών γειτονιών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως τέτοιο πράγμα δεν γίνεται και ο σχεδιασμός δεν μπορείτε να το κάνετε γιατί η γη έχει πολύ μεγάλη αξία και θέλετε να τη συγκεντρώσετε και να την αξιοποιήσετε προς όφελος των επιχειρηματικών συμφερόντων. Και για να μην μακρηγορήσω με τα ζητήματα της χωροταξίας, άλλωστε ένα παράδειγμα θα πω. Επισκέφθηκα το Βερολίνο πριν από μερικά χρόνια. Φαίνεται η διαφορά στο πώς οργάνωναν το χώρο στο Ανατολικό Βερολίνο με το Δυτικό. Καμία σχέση. Καμία απολύτως σχέση. Πού ικανοποιούνταν οι ανάγκες του λαού στο Ανατολικό Βερολίνο και τι ελεύθεροι χώροι υπήρχαν και σε σχέση με το Δυτικό Βερολίνο. Όπου εκεί η αξία της γης ήταν πολύ μεγάλη και αυτό συγκεντρώνει και σε λιγότερα χέρια. Και ζούσαν στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον. Σε αντίθεση με το Ανατολικό Βερολίνο. Να λοιπόν η διαφορετικότητα της λογικής του σοσιαλιστικού σχεδιασμού και στην αξιοποίηση και στην χρησιμοποίηση της χωροταξίας και της πολεοδομίας ως εργαλείο ικανοποίησης των αναγκών. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα και όχι τεχνοκρατικό στο πώς χρησιμοποιώ τη χωροταξία και το σχεδιασμό. Να περάσουμε τώρα στην τροπολογία για τη ΣΑΠΕ. Το πρώτο ζήτημα είναι σχετικό με την απολιγνητοποίηση. Ως ΚΚΕ είμαστε αντίθετοι με την απολιγνητοποίηση. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτος λόγος, ότι αυτό είναι αποτέλεσμα η πολιτική επιλογή της απολιγνητοποίησης της πράσινης συμφωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποδέχεται σαν κόκκινη γραμμή όλα τα άλλα κόμματα. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ, το κίνημα αλλαγής. Και γιατί το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να αξιοποιήσει το συγκριτικό της πλεονέκτημα που έχει, γιατί έχει έλλειψη ορυκτών πόρων για να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες και να αξιοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει στις ανανεώσιμες πηγές, στην πράσινη λεγόμενη τεχνολογία και να βρουν διέξοδο υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια καταστρέφοντας υποδομές της μαύρης ενέργειας, ας το λέγαμε, της βρώμικης ενέργειας προς όφελος της καθαρής ενέργειας. Άρα λοιπόν δεν σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος και είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον σας. Και εσάς ως κυβέρνηση, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον, που το περιορίζει μόνο στην κλιματική αλλαγή και όχι στις υπόλοιπες δραστηριότητες. Δεύτερο στοιχείο που είμαστε αντίθετοι και λέμε υποκριτικό το ενδιαφέρον, είναι υποκριτικό το ενδιαφέρον γιατί την ίδια στιγμή που θέλετε να καταργήσετε τις λιγνητικές μονάδες, πρημοδοτείτε τη δημιουργία εργοστασίων για την καύση απορριμμάτων. Εκεί δεν αφήνει αποτύπωμα. Στο περιβάλλον. Ζήτημα που επηρεάζει και επιδρά απέναντι στο περιβάλλον και αναδεικνύει την υποκρισία σας. Όλα αυτά τα έργα τα οποία οι ΑΠΕ, οι οποίες έγιναν τις προηγούμενες δεκαετίες και οι οποίες πλέον το όριο ζωής τους έχει σταματήσει, δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλο. Πού θα πάνε τα κουφάρια αυτών των μονάδων? Τρίτο ζήτημα. Ενώ έχει καθαρό αποτύπωμα και είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργεια στα υδροηλεκτρικά έργα, τα υδροηλεκτρικά φράγματα δεν τα χρηματοδοτείτε, δεν τα προχωράτε τη στιγμή που η Ελλάδα έχει πλούσιο υδάτινο πόρο. Πολύ μεγάλο και ο οποίος πάει χαμένος. Γιατί δεν συμφέρει τους επενδυτές. Τρίτο ζήτημα αντίθεσής μας. Γιατί καταστρέφεται έτσι την εγχώρια πηγή, τη μόνη εγχώρια επί της ουσίας πηγή ορυκτού καυσίμου που είναι ο λιγνίτης. Και μάλιστα όχι μόνο την καταστρέφεται, αλλά την υποκαθιστάτε με εισαγόμενο ορυκτό καύσιμο, το φυσικό αέριο, εντείνοντας την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας. Μεταβατικό, λέτε, στάδιο και εσείς και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε. Τέταρτο ζήτημα. Έχετε δώσει δεκάδες, εκατοντάδες δισεκατομμύρια όλες αυτές τις δεκαετίες για να προωθούν οι ΑΠΕ, για να στηριχθούν οι ΑΠΕ. Αν δίνατε ένα κλάσμα αυτού το ποσού που δώσατε από τα χρήματα των φορολογούμενων
του λαού δηλαδή για να στηρίξετε τη ΣΑΠΕ, στον εξυγχρονισμό των λιγνητικών μονάδων και στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για την καύση του λιγνίτη, το αποτύπωμα θα ήταν πάρα πολύ μικρό το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα. Και δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Πέμπτο στοιχείο που είμαστε αντίθετοι με την απολιγνητοποίηση. Την ανεργία η οποία θα έρθει σε ευρύτατα στρώματα και στην Δυτική Μακεδονία και στην Μεγαλόπολη. Έκτο ζήτημα, η ενεργειακή φτώχεια για το λαό. Γιατί θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα τιμολόγια της ηλεκτρικής ενέργειας. Και άλλωστε τα αποτελέσματα των ΝΑΠΕ τα έχουμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι ως ΚΚΕ με την αξιοποίηση των ΝΑΠΕ. Είναι σε ποια χέρια βρίσκονται και ποια συμφέροντα θέλουν να εξυπηρετήσουν. Και από αυτή την άποψη, η διαπάλη και το πικ-πονγκ που έγινε σήμερα και χθες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση για το ειδική εισφορά στις μονάδες ΑΠΕ για ένα έτος και η οποία μπορεί να μετακυληθεί και να επιβαρύνει τα λαϊκά στρώματα, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια η οποία κάνει η κυβέρνηση αναδιανομής ανάμεσα στους διάφορους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ, ενισχύοντας περισσότερο τις πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και βεβαίως, το είπε και σήμερα ο κύριος Υπουργός, θα δοθούν πόροι στήριξης των ΑΠΕ, όπως από το Πράσινο Ταμείο. Και έρχεστε με την ίδια τροπολογία και βάζετε νέο τέλος. 30 ευρώ το χιλιόλιτρο στο ντίζελ. Που επί της ουσίας το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους λέει ότι αυτό έχει ως αποτίμηση 108 εκατομμύρια σε ετήσια βάση. Δηλαδή θα πάρετε από τα λαϊκά στρώματα κατά κύριο λόγο 108 εκατομμύρια για να χρηματοδοτήσετε τους επιχειρηματίες, τα αρπακτικά που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ΑΠΕ. Και την ίδια στιγμή μειώνετε ταυτόχρονα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τις ενεργοφόρες βιομηχανίες από 2,5-2% εφόσον έχουν κατανάλωση πάνω από 10.000 μεγαβατόρες. Το αποτέλεσμα ποιο είναι λοιπόν επί της ουσίας? Το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής επί της ουσίας θα είναι η επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, η αύξηση της ενεργειακής φτώχειας και η στήριξη των επιχειρηματικών ομήλων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς ως ΚΚΕ καταψηφίζουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, καταθέσαμε ονομαστική ψηφοφορία και επί της αρχής και για τα άρθρα που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμησης και τα προκλητικά προνόμια που παρέχεται στο τουριστικό κεφάλαιο και την τροπολογία που αφορά την απολιγνητοποίηση και την πρόθεση των ΑΠΕ.